Εμείς σας προτείνουμε τόπους και τρόπους για την διασκέδαση και την ψυχαγωγία σας αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε από την Αθήνα. Ο δημιουργός και ερμηνευτής Κώστας Χατζής, υπηρετώντας το τραγούδι για περισσότερες από 6 δεκαετίες, με εκείνη την ιδιαίτερη βραχνάδα στη φωνή του, επιστρέφει στη σκηνή απόψε, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, στη Σφίγγα, στην Αθήνα, για να παρουσιάσει ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι μέσα από τη λυρικότητα και την ευαισθησία των στίχων και της μουσικής των τραγουδιών που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Μαζί του τραγουδούν η Λία Βύση και η Δανιέλα Χατζή. Πρεμιέρα αυτό το Σάββατο στην Αθήνα στο Θέατρο Εμπορικών, όπου ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας καταπιάνεται με την γνωστή κωμωδία Ένιγμα του Μολιέρου «Ο Μισάνθρωπος». Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος, Ευγενία Σαμαρά, Στέλιος Ιακωβίδης, Αθηνά Μουστάκα, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Αθερίδου, Αυγουστίνος Κούμουλος, Αλέξης Φουσέκης, Κυριάκος Αλής. Η πιο ζωηρή και τρυφερή κωμωδία του Σέξπιρ, «Οι Εύθυμες Κυράδες» του Windsor, μεταγράφεται σε musical από τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, επενδύεται σε μουσική και τραγούδια από τον Θέμη Καραμουρατίδη και υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Λευτέρη Γιοβανίδη, απογειώνεται στο πιο ξέφρενο πάρτι της πόλης. «Οι Εύθυμες Κυράδες» παρουσιάζονται στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και πρωταγωνιστούν, ανάμεσα σε άλλους, οι Αργύρης Ξάφης, Εβελίνα Παπούλια, Αλμπέρτο Φάης, Μαρία Χάνου, Τάνια Τρίπη, Γιώργος Ψυχαγιός. Για εκείνους που θέλουν να διαβάσουν, προτείνουμε το φουτουριστικό μυθιστόρημα του Γιάννη Καστανάκη «Τα 7 κλειδιά». Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, Άντριου, ζει σε μια κοινωνία όπου το δίκτυο εξουσιάζει τις ζωές των ανθρώπων. Σύντομα, ανακαλύπτει πως ο ίδιος είναι ένα από τα 7 κλειδιά και ξεκινά μια αγωνιώδη αναζήτηση των υπολείπων 6. Μια φουτουριστική ιστορία αυτογνωσίας που βουτάει στην ανθρώπινη ψυχή και την εξερευνά. Ανηφορίζουμε στη Θεσσαλονίκη, όπου η νεανική εφηβική σκηνή του Μικρού Βορρά παρουσιάζει ολόκληρη την Ομήρου Ιλιάδα σε 70 λεπτά, με την σκηνοθετική ματιά του Τάσου Ράτζου. Μια παράσταση για νέους, εφήβους, εκπαιδευτικούς και όσους θέλουν να δουν την ομηρική μάχη με μια σύγχρονη μουσική αφηγηματική οπτική. Αυτό το Σάββατο το απόγευμα στο θέατρο Αμαλία στη Θεσσαλονίκη. Και από τη Θεσσαλονίκη στην Κέρκυρα και το σπουδαίο έργο «Χειμωνιάτικο ταξίδι» του Φραντς Σούμπερτ, που θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό της πόλης την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κέρκυρας. Το έργο ερμηνεύει ο διεθνούς φήμης λυρικός καλλιτέχνης Δημήτρης Τηλιακός, έχοντας στο πλευρό του τον εξαίρετο σολίστ πιάνου Βασίλη Βαρβαρέσο. Αυτή την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στην Ιόνιο Ακαδημία στην Κέρκυρα.